Στις μέρες μας, η πόλη της Δράμας παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς αποτελεί το διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του νομού. Η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στην πόλη ευνοεί την ανάπτυξή της, καθώς ο πληθυσμός της αυξάνεται από νέους κατοίκους που προέρχονται από την περιφέρεια. Η ιστορία της Δράμας είναι μακραίωνη με πλούσια πολιτιστική παράδοση. Ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και την Παλαιολιθική εποχή και εκτείνεται έως τους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους. Η Δράμα σέβεται την ιστορία της και τιμά τους ήρωές της. Ένα αξιόλογο μνημείο είναι αυτό του Παύλου Μελά, που φιλοτεχνήθηκε προς τιμή του ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα και της ανεκτήμητης προσφοράς του. Σημείο αναφοράς είναι ακόμη τα εκπαιδευτήρια ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Δράμας που χτίστηκαν το 1908 με τη συνδρομή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το μνημείο του Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Δράμας και Σμύρνης Χρυσόστομου στέκει αγέροχο στο πέρασμα του χρόνου, αδιάψευστος μάρτυρας της ιστορίας. Τον 20ο αιώνα, μεγάλοι καπνεμπορικοί οίκοι ιδρύουν παραρτήματα στη Δράμα, χτίζονται καπναποθήκες και δημιουργούνται νέες συνοικίες όπως αυτή της Αγίας Βαρβάρας. Μετά το 1870, η παραγωγή και το εμπόριο του καπνού προκαλούν την αύξηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης στην πόλη της Δράμας, που γνωρίζει τον τελευταίο αιώνα σύγχρονους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και ραχθαίες αλλαγές στη φυσιογνωμία της. Στην περιοχή βρίσκεται το ομώνυμο πάρκο που μπορεί κανείς να θαυμάσει το ιδυλιακό τοπίο της πόλης και το μεγάλο πλούτο της σε τρεχούμενα νερά που σχηματίζουν μικρές λίμνες. Στην ιδυλιακή αυτή περιοχή μπορεί κανείς να ξαποστάσει σε καφετέρειες και εστιατόρια για να απολαύσει το μοναδικό τοπίο. Η καρδιά του εμπορικού κέντρου της πόλης χτυπά στην κεντρική πλατεία που ονομάζεται Πλατεία Ελευθερίας. Στην οδό Βενιζέλου βρίσκεται το ανακαινισμένο παραδοσιακό καφενείο Ελευθερία, που χτίστηκε στις αρχές του 1900 από την Ελληνοορθόδοξη κοινότητα Δράμας όταν χρησιμοποιήθηκε ως εντευκτήριο. Σήμερα φιλοξενούνται εκεί η Δημοτική Αίθουσα Τέχνης αλλά και παραδοσιακό καφενείο. Το Βυζαντινό εκκλησάκι των ταξιαρχών σώζεται από την εποχή των Παλαιολόγων. Λίγο παραπέρα θα διακρίνει κανείς τμήμα από τα Βυζαντινά τείχη της πόλης που δεν είναι αρμονικά στο τοπίο θυμίζοντας το ιστορικό παρελθόν της Δράμας. Η Δράμα έγινε γνωστή εκτός των άλλων και για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Μικρού Μήκους, που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη, συγκεντρώνοντας αξιόλογους δημιουργούς στην πόλη. Μέσα σε ήρεμους ρυθμούς, η Δράμα καταφέρνει πάντα να συνδυάζει άψογα το σύγχρονο τρόπο ζωής με ζωντάνια, διασκέδαση, πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και την άμεση επαφή κατοίκων και επισκεπτών με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον.